Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κάθε Τετάρτη θα τα λέμε από εδώ, τη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είναι ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός που διαρκώς θα ανεβαίνει ψηλότερα και στοχεύει άλλωστε πολύ ψηλά. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης ή Γεράσιμος Βραχιολίδης, όπως θέλετε μπορείτε να με αποκαλείτε, για να μην ξεχνάμε και το ολόκληρο το όνομά μου, από που προέρχεται, από τον Άγιο Γεράσιμο Κεφαλονιάς. Σήμερα 8 Νοεμβρίου είναι μεγάλη εορτή, είναι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γαβριήλ. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσους και όσες εορτάζουν, στο Μιχάλη, στη Μιχαέλα, στην Αγγελική, στον Άγγελο, γιορτάζουν πολύ σήμερα, γιορτάζει και η αεροπορία μας. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους αεροπόρους μας, οι οποίοι φυλάνε τα σύνορά μας, που συνεχώς προκαλούνται από τους Τούρκους. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης, όπως σας είπα, δημοσιογράφος εκδότης του Ανεξάρτητου Παρατηρητή. Πρόκειται για την παλαιότερη εφημερίδα του Χολαργού Παπάγου και Αγίας Παρασκευής. Ιδρύθηκε το 1969-1970, πριν από αρκετές δεκαετίες, από τον βετεράνο πλέον πατέρα μου της δημοσιογραφίας, βετεράνο, τον Απόστολο Βραχιολίδη. Από το 2010 η εφημερίδα Ανεξάρτητος Παρατηρητής είναι και διαδικτυακή, με συνεχή ροή ενημέρωσης, όχι δηλαδή μόνο τοπική, αλλά κυρίως δίνοντας έμφαση σε πανελλήνιας εμβέλειας ειδήσεις και ειδικά αποκαλυπτικές, αποκλειστικές ειδήσεις. Το σποτάκι που έχουμε αναρτήσει για την αναγγελία έναρξης της εκπομπής μας λέει: «Φτάνουν πια οι αργυρώνητοι δημοσιογράφοι που κάνουν πλήση εγκεφάλου στο κοινό». Αγαπητές φίλες και φίλοι, δυστυχώς το λέω με τα λύπης μου και είναι κοινή πεποίθησή μου ότι πολλοί δημοσιογράφοι των μεγάλων καναλιών, των μεγάλων συστημικών καναλιών που έχουν τη σημαντικότερη επιρροή στην κοινή γνώμη, δυστυχώς έχουν αφήσει τα μνημόνια να καπελώσουν τους πάντες και τα πάντα, έχουν αφήσει ανοιχτό το έδαφος και το πεδίο δράσης σε όλους αυτούς τους τροϊκανούς και κυρίως τις μνημονιακές κυβερνήσεις οι οποίες τσακίζουν τον ελληνικό λαό. Αν οι δημοσιογράφοι λειτουργούσαν με τελείως διαφορετικό τρόπο, πιο πατριωτικό τρόπο, δεν θα επέτρεπαν αυτό το χάλι το οποίο βιώνουμε σήμερα να υπάρχει. Άρα λοιπόν οι δημοσιογράφοι παίζουν καταλυτικό ρόλο και το ότι βιώνουμε αυτή την κατάσταση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς το λέω με τα λύπης μου, και στους συστημικούς δημοσιογράφους. Αρκεί να σας θυμίσω, πριν από μερικές μόνο ημέρες, δημοσιογράφοι του Sky έκλεισαν τα μικρόφωνα, κατέβασαν την εικόνα από έναν ιερέα ο οποίος τόλμησε να αποκαλέσει προδότη τον κύριο Μπαλάφα. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέει η κοινή γνώμη και ο κάθε ένας από μας, ότι αυτοί τους οποίους ψηφίσαμε έχουν προδώσει την ψήφο του ελληνικού λαού, έχουν προδώσει την εντολή του ελληνικού λαού όταν στις 5 Ιουλίου του 2015 έδωσε εντολή να μην φέρει το μνημόνιο και τη συμφωνία αυτή που έφερε, αυτούς λοιπόν τους προδότες δεν πρέπει ο ιερέας να τους αποκαλεί έτσι και θα του κατεβάζουν τα ρολά, θα τον κλείνουν και θα τον πετάνε από την εικόνα. Απαράδεκτα πράγματα και το λέω πάλι, επαναλαμβάνω με τα λύπης μου. Σήμερα θα έχουμε φιλοξενούμενη στην εκπομπή μας την Ραχίλ Μακρύ, την επικεφαλής του Μετόπου Νίκης, ένα κόμμα το οποίο έχει βγει εδώ και λίγο χρονικό διάστημα στην ζωή μας και φιλοδοξεί να μπει στην Βουλή. Η κυρία Μακρύ δεν έχει ψηφίσει κανένα μνημόνιο, έχει καταδικάσει όλους όσους έχουν ψηφίσει μνημόνια και αυτό τον ρόλο τον σταθερά τον κρατεί επί πολλά έτη. Έχουμε να πούμε αρκετά και να ξέρετε ότι εδώ από αυτή τη συχνότητα εμείς δεν θα χαϊδεύουμε κανέναν. Εμείς θα είμαστε απέναντι σε κάθε έναν ο οποίος εκπροσωπεί την ψήφο του λαού. Βέβαια η κυρία Μακρύ μέχρι πρότινος ήταν βουλευτής, αλλά προτίμησε να μείνει έξω από τη Βουλή, να χάσει την έδρα της, γιατί ήταν κατά των μνημονίων. Θα τα πούμε σε λίγο. Απλά εγώ, για λίγα λεπτά ακόμη,
να μου δώσετε την ευκαιρία να σας πω ότι η εφημερίδα αυτή και εγώ προσωπικά έχουμε κάνει πολλές αποκαλύψεις και θα σας θυμίσω λοιπόν τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και ανατρέχοντας στο διαδίκτυο στην εφημερίδα μας. Την εφημερίδα μας μπορείτε να την βρείτε ως ανεξάρτητος παρατηρητής γράφοντας στο διαδίκτυο, εύκολα θα το βρείτε, ή IND Observer, δηλαδή τα αρχικά του IND, από το ανεξάρτητο, στο IND Independent, και το Observer. Αν το γράψετε IND Observer, θα σας βγάλει κατευθείαν στη διαδικτυακή μας εφημερίδα. Θέλουμε λοιπόν να σας πω το εξής, ότι όλη αυτή η ιστορία την οποία βιώνει ο ελληνικός λαός αποτελεί ένα σχέδιο υποδούλωσής του από τις τράπεζες και από τους μεγάλους τραπεζίτες του εξωτερικού. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αγαπητές φίλες και φίλοι, από την κυβέρνηση Καραμαλή. Όσο και αν η κυβέρνηση Καραμαλή λέμε ότι δεν ευθύνεται, ευθύνεται και η κυβέρνηση Καραμαλή για το χάλι αυτό το οποίο βιώνουμε, και μετά με τον κύριο Παπανδρέου και όλους τους υπόλοιπους. Τι κάνανε λοιπόν όλοι αυτοί? Το χρέος το ιδιωτικό των τραπεζών το φόρτωσαν στις πλάτες του ελληνικού λαού. Ένα χρέος δηλαδή το οποίο ήταν μια καθαρή υπόθεση ιδιωτική των τραπεζών, πήγανε και το φόρτωσαν με αποφάσεις υπουργικές παρακαλώ και με τις αποφάσεις του κυρίου Προβόπουλου, του τότε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, να υπογράφει ΦΕΚ, φύλλα εφημερίδας της κυβερνήσεως, με τα οποία έλεγαν ότι σε περίπτωση που τα δάνεια που πήραν οι τράπεζες και τα οποία μιλάμε για 233 δισεκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον, τα δάνεια λοιπόν αυτά θα τα πλήρωνε ο Κοσμάκης εφόσον δεν τα πλήρωναν οι τράπεζες. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται. Αυτά τα οποία είχαν πάρει οι τράπεζες για να τα δώσουν στην αγορά, να τα δώσουν στην ελληνική αγορά, στους Έλληνες πολίτες να κινηθούν είτε με επιχειρηματικά είτε με καταναλωτικά δάνεια, τα πήραν, τα ενθυλάκωσαν και τα χρησιμοποίησαν δεν ξέρει κανείς πού και με ποιον τρόπο, και μετά ήρθαν όλοι με υπουργικές αποφάσεις και πρώτα-πρώτα ο κύριος Προβόπουλος να πούνε ότι τα δάνεια αυτά θα τα φορτωθεί ο ελληνικός λαός. Και να έρθει κατόπιν ο κύριος Παπανδρέου να πει ότι το ιδιωτικό χρέος γίνεται δημόσιο. Φόρτωσε λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών, τα 233 δισεκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον, στις πλάτες του ελληνικού λαού. Πρόκειται για ένα έγκλημα για το οποίο κανονικά θα έπρεπε να λογοδοτήσουν όλοι αυτοί οι οποίοι συνήργησαν σε αυτό το έγκλημα και να καθίσουν στο εδόλιο της δικαιοσύνης, και όχι να τρέχει ο ελληνικός λαός να πληρώνει τα σπασμένα των τραπεζών και να οδηγείται είτε στη φυλακή είτε να χάνει το σπίτι του. Καταλαβαίνετε αγαπητές φίλες και φίλοι τι παιχνίδι έχει παιχτεί σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος της ζωής του και σε βάρος των επόμενων γενεών, διότι όλα αυτά προστίθενται για τις επόμενες γενιές. Και αναγκάζονται σήμερα οι νέοι και οι νέες να εγκαταλείπουν το σπίτι τους, να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για να ξεσπιτώνονται έξω, μπας και βρούνε κάποια καλύτερη ζωή. Το σχέδιο λοιπόν εξυφαίνεται και θα συνεχιστεί εσαΐ μέχρι να εξαφανιστεί τελείως, τελείως ο ελληνικός λαός. Θέλουν να τον διώξουν ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, από την πατρίδα του και να αντικατασταθεί από όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες οι οποίοι εισβάλλουν και θα εισβάλλουν μέχρι να φτάσουν να γίνουν πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι χειρότερο από αυτό, σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού λαού, της γενιάς των Ελλήνων η οποία πρέπει να φύγει βάσει σχεδίου από τον χάρτη. Σας καλώ λοιπόν, μπορείτε να πάτε και να δείτε τις αποκαλύψεις τις οποίες έχουμε κάνει από το 2012 και μετά. Υπάρχει ο τίτλος «Με υπουργική απόφαση φόρτωσαν όλο το χρέος των τραπεζών στο λαό». Μπείτε και δείτε μέσα να καταλάβετε το τι έχει γίνει σε βάρος του ελληνικού λαού. Σκάει ομόλογο 44 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άλλη αποκάλυψη. Κράτος και τράπεζες έκλεψαν 93 δισεκατομμύρια από την αγορά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή αυτά τα οποία έπρεπε να είχαν μπει στην αγορά για να ανασάνει η αγορά, να ανασάνει οι πολίτες,
τα ενθυλάκωσαν και τα εξαφάνισαν και έρχονται μετά και τα ζητάνε εις διπλούν από τον ελληνικό λαό. Φορτώνουν όλα τα χρέη στις πλάτες του Κοσμάκη. Πηγαίνετε να το δείτε, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Στουρνάρας, το πραγματικό χρέος της χώρας είναι 550 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει σχετικό βιντεάκι, το είπε ο κύριος Στουρνάρας όταν ήταν στη Βουλή, το Φεβρουάριο του 2013. Μπείτε μέσα να δείτε το βιντεάκι, να δείτε τι λένε και ξεστομούν ορισμένες φορές και τους ξεφεύγουν, αλλά η κάμερα τα πιάνει, το μάτι του τίγρη που λέμε εμείς τα πιάνει και τα βγάζουμε στη φόρα και τους αποκαλύπτουμε, τους εμπροστιάζουμε. Ο κύριος Στουρνάρας επιβραβεύτηκε για όλο αυτό το έργο και έγινε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και εξακολουθεί να παραδίδει μαθήματα αυτή τη στιγμή και στα υπόλοιπα κόμματα ότι πρέπει να συμφωνήσουν για τις επόμενες αξιολογήσεις και τα προαπαιτούμενα τα οποία έρχονται. Αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τη Ραχίλ Μακρύ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε κοντά μας την Ραχίλ Μακρύ, την πρόεδρο του Μετόπου Νίκη. Καλησπέρα, Ραχίλ. Καλησπέρα, Γεράσιμε. Χρόνια πολλά καταρχήν στην πολεμική αεροπορία. Χρόνια πολλά σε όσους την υπηρετούν. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, να πούμε. Είναι μεγάλη γιορτή. Έτσι, οπότε, το έχουμε και εμείς σήμερα. Από αυτό και να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία και χαίρομαι που είμαι και το πρώτο άτομο που την εκπομπή σου βγάζει. Σε ευχαριστώ. Μιλάμε στον Ενικό γιατί σε ξέρω αρκετά χρόνια. Είχαμε κάνει και μια συνέντευξη όταν ήμουν στην εφημερίδα, την ημερήσια που εργαζόμουν. Θέλω να σου πω, Ραχίλ, κάτι που ζήτησε και ο κόσμος να το ρωτήσω και θέλει μια απάντηση αυτό. Μου λέει είναι όλοι πολύ καλή η Ραχίλ. Δεν έχει ψηφίσει κανένα μνημόνιο και μπράβο της. Όμως υπήρξε βουλευτής με τους ΑΝΕΛ. Μετά κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και επανεξελέγει βουλευτής το 2015. Ήταν δηλαδή σε δύο κόμματα τα οποία τελικά προσκύνησαν μνημόνια. Δεν είχε πάρει δηλαδή η είδηση το τι γινόταν μέσα στο σπίτι της, συνεργαζόταν με τους προδότες χωρίς να τους πάρει είδηση. Καταρχήν έγιναν προδότες και όταν έγιναν προδότες δεν ακολούθησα την προδοσία. Δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ θα πρέπει να χρεώνομαι τις προδοσίες άλλων. Και να πω ότι δεν υπήρξα σε κόμματα. Συνεργάστηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στη βάση υλοποίησης ενός συγκεκριμένου προγράμματος κυβερνητικού, που όλο το πρόγραμμα βασικά ήταν και το πρόγραμμα των ΑΝΕΛ, χωρίς να είμαι στο κόμμα τους, και ο κόσμος με εξέλεξε με αυτές τις εντολές, τις οποίες τίμησα και τήρησα. Το αν αυτοί υπήρξαν προδότες, ξέρεις, δεν γινόμαστε προφήτες για να έχουμε γυάλες και να βλέπουμε και να μπορούμε να προσδιορίζουμε. Ο κόσμος έκανε μεγαλύτερο λάθος, καθώς και τον είχαμε ειδοποιήσει τον Ιούλιο για αυτά τα οποία έρχονταν και ο ίδιος ξανά τους έδωσε την εξουσιοδότηση για να κυβερνούν σήμερα. Επομένως, θα πρέπει κάποιοι άλλοι να αναζητούν τις ευθύνες και όχι ευθύνες σε ανθρώπους γιατί δεν γνωρίζανε. Γιατί και αυτό είναι και λανθασμένο και στην εξής βάση, ότι όταν εγώ αντιλήφθηκα τι συνέβαινε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, έκανα ανοιχτή επιστολή και αν θυμάστε με διέγραψαν από τον Οκτώβριο του 2014. Ναι, ναι. Το κόμμα στο οποίο υπήρξα, ειδοποίησα και τότε τους πολίτες που αρνήθηκαν να, στην ουσία, να ακούσουν αυτά τα οποία έλεγα, γιατί τα κοινοποίησα επίσημα όπως όφυλα ως βουλευτής, γιατί ήμουν και εκλεγμένη, δεν είναι αστείο δηλαδή να σε διαγράφουν από μια κοινοβουλευτική ομάδα. Έπρεπε να δοθούν εξηγήσεις στους ψηφοφόρους. Έτσι, και ναι. Πολίτες του Κοζάνης. Αυτό έγινε, υπάρχουν τα γραπτά. Ειδοποίησα και προειδοποίησα για το ποιοι ήταν οι στόχοι και το πού πήγαιναν οι ΑΝΕΛ, ότι είχαν παραβιάσει όλες τις αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης των ανεξάρτητων Ελλήνων που εγώ συνέχισα να τηρώ. Και ο κόσμος τους έβαλε δύο φορές στη Βουλή, μην ξεχνάς. Και τον Γενάρη του 2015 τους ψήφισε, ενώ δεν ήμουν εγώ. Και τον Σεπτέμβριο του 2015 που πάλι δεν ήμουν εγώ, ενώ είχαν ψηφίσει. Φυσικά. Έτσι. Και τα μνημόνια. Για να έρθουμε στα θέματα της επικαιρότητας, της τρέχουσας επικαιρότητας, και έχουμε σοβαρά θέματα. Ναι. Παρακολουθώ και τα δελτία τύπου που βγάζεις
συχνά πυκνά, καθημερινά θα έλεγα. Εδώ έχουμε το θέμα του Αφγανού, του μικρού, του Αμίρ, ο οποίος δέχτηκε κάποια επίθεση και τελικά τον είδαμε τον κύριο Τσίπρα να τον υποδέχεται στο Μέγαρο και έβγαλες και μία ανακοίνωση όπου ναι μεν δέχθηκε τον Αμίρ, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι απόλυσε, λες, δασκάλα η οποία έχει ένα αυτοάνωσο νόσημα. Βεβαίως. Από τη μία ο πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει φωτογραφίες με πρόσφυγες, με προσφυγόπουλα, για να βγάλει το ανθρωπιστικό του πρόσωπο, το οποίο έχει χάσει, για λόγους τελείως επικοινωνιακούς, όπως το είδαμε αυτό να συμβαίνει. Και από την άλλη πλευρά έχει στην ουσία απολύει δασκάλες που έχουν αυτοάνωσα νοσήματα, όπως έγινε σε κεντρικό σχολείο της Αθήνας. Και από την άλλη υπάρχουν και καταγγελίες από δασκάλους των κεντρικών σχολείων των Αθηνών που έχουν επομιστεί, όπως γνωρίζεις, και το βάρος των προσφύγων, που καταγγέλουν ότι μπαίνουν μέσα στις τάξεις χωρίς να γνωρίζουν καν τη γλώσσα ή να καταλαβαίνουν ή να μπορούν να συνεννοηθούν έστω και στα αγγλικά. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα και στα ίδια τα παιδάκια, τα προσφυγόπουλα, αλλά και στα ελληνόπουλα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν βάλεις σε ένα μικρό παιδί πέμπτη δημοτικού σε μια αίθουσα που δεν μπορεί καν να αντιληφθεί και να καταλάβει τη γλώσσα, αυτό δημιουργεί και στο ίδιο αρχίζει και βαριέται και δημιουργεί και τη λειτουργία. Ναι. Βέβαια αυτά τα γεγονότα έχουν καταγγελθεί από το Σύλλογο των Δασκάλων, αλλά κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν τα έχει αναδείξει. Κανένας δεν έχει πάρει την ευθύνη και επίσης έχει γίνει και καταγγελία από το Δήμαρχο Πεντέλης ότι στο γυμνάσιο ανεξέλεγκτα μέσα στις αίθουσες έχουν επιβάλει πρόσφυγες ηλικίας 16, 18 και 20 ετών που δηλώνουν ότι είναι 16 χρονών αλλά φαίνεται από το σωματότυπο ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από 20 χρονών με αποτέλεσμα να δημιουργείται και εκεί ένα πρόβλημα. Αυτά είναι δυσλειτουργίες, είναι προβληματικά πράγματα γιατί ακόμη και στα προηγμένα κράτη που έχουν ξεπεράσει προβλήματα και βρίσκονται σε πολύ ψηλά επίπεδα θέματα και πολυπολιτισμικότητας και προσφύγων, όπως είναι για παράδειγμα στη Σουηδία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κανένας μετανάστης ή κανένας ξένος δεν μπαίνει σε τμήμα κανονικό, φυσιολογικό, εάν δεν μπει σε κάποιο τάξη ένταξης και αν δεν μάθει την γλώσσα. Μάλιστα, αυτό γίνεται ναι. Σε οποιονδήποτε. Ακόμη και ένα Ελληνόπουλο, αν φύγει με τους γονείς του για να δουλέψουν στη Σουηδία, θα το βάλουν κατευθείαν και είναι πάρα πολύ λογικό. Δεν μπορούν να βάλουν ένα Ελληνόπουλο, για παράδειγμα, στην Πέμπτη Δημοτικού της Σουηδίας, μέσα σε ένα τμήμα που δεν ξέρει καν το παιδί να επικοινωνήσει και να μιλήσει. Άρα λοιπόν έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα. Θεωρώ ότι ήταν αισθημένο η ιστορία με τον Αμίρ. Φάνηκε κιόλας. Φάνηκε γιατί έπαιρναν συνέντευξη από τη μητέρα του. Η μητέρα του είχε σκάσει στα γέλια και ο δημοσιογράφος της έλεγε να τις πούνε στο μεταφραστή, να σταματήσει να γελάει. Όταν εννοείται ότι σου επιτίθονται με πέτρες, το μόνο που δεν κάνεις είναι να γελάς. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν μια στημένη ιστορία από το ίδιο το παρακράτος, προκειμένου μετά να το αναδείξουν, να του δώσει τη σημαία ένας πρωθυπουργός που ξέρουμε ότι έχει γραμμένη στα παλιά του υποδήματα το Εθνικό Σύμβολο, που ξέρουμε ότι οι ίδιοι λένε ότι είναι ένα πανί και ότι θέλουν να την εξαφανίσουν. Που ο ίδιος δεν την τιμά και τον έχουμε δει και ποια είναι η στάση του μπροστά στον Εθνικό Ύμνο. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να χαρίζεται από κανέναν πρωθυπουργό αυτό το ιερό Εθνικό Σύμβολο της πατρίδος μας. Εγώ, αυτή είναι η εκτίμησή μου και αυτά ακριβώς έγραψα. Λυπάμαι εάν ενοχλούν. Οι βολές μου δεν αφορούν κανέναν άνθρωπο και ιδίως κανένα παιδί. Μακριά από εμάς όλα αυτά. Φυσικά πρέπει να έχουν την προστασία, αλλά υπάρχουν και Ελληνόπουλα. Τα οποία δεν έχουν ένα φαν και λιποθυμούν από τα σχολεία και δεν βλέπουν να ενδιαφέρεται κανένας απολύτως για να μιλήσει για αυτά τα προβλήματα, να μιλήσει για το ότι στο ΤΕΙ Χανίων πρόσφατα οι φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους όπως είχαν ανακοινώσει γιατί δεν έχουν εστίες και σύντηση. Σε πάρα πολλά ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας έχουν προβλήματα με τα συγγράμματα και είχε γίνει και μια πορεία και διαμαρτυρία από τους φοιτητές και εκεί βάλαν τα ΜΑΤ να επιτεθούν στους φοιτητές. Υπάρχουν τραγικά προβλήματα έτσι, σε όλη την Ελλάδα
Και είναι πάρα πολύ λογικό με όλη αυτή τη φτωχοποίηση στην οποία οδήγησαν με τις μνημονιακές πολιτικές εδώ και 8 χρόνια. Και αυτό το οποίο πάνε να περάσουν είναι και καλά ότι έχουν και ένα ανθρωπιστικό πρόσωπο. Ανθρωπιστικό πρόσωπο δεν μπορεί να έχεις. Ακόμη και ο ίδιος ο Αμίρ, το παιδάκι, ζήτησε να βοηθήσουν να πάει στον πατέρα του στη Γερμανία. Και μάλιστα οι πρόσφατα βρέθηκαν στο Σύνταγμα διαμαρτυρόμενοι να τους αφήσουν, όπως ορίζουν και οι συνθήκες που έχουν υπογραφεί, να φύγουν για να βρουν τους συγγενείς στη Γερμανία, γιατί θέλουν να παραμένουν εδώ. Είχαν και απεργία πείνας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Άρα ένας πρωθυπουργός, ας πούμε, δεν μπορεί να παρουσιάζει ένα τέτοιο πρόσωπο. Είναι καθαρά στη μέρα και βέβαια και τις εικόνες της Μόριας και βέβαια στη Μυτιλίνη που πέρυσι είδαμε να βρίσκονται μέσα σε σκηνές οι οποίες ήταν από χιόνια και πάρα πολλοί πρόσφυγες και έφυγαν από ναι. το κρύο. Για έφυξες αρκετά, έφυξες αρκετά θέματα. Είναι τα θέματα που πρέπει να θέλετε όμως. Έτσι και φυσικά προτεραιότητα δίνονται σε όλους τους ανθρώπους, αλλά προτεραιότητα πρέπει να δοθούν και στα Ελληνόπουλα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτή η ιστορία και να υπάρχει ανθρωπιστική κρίση και εσύ, ας πούμε, να κάνεις σοου και επικοινωνιακά τρίκ και να δίνεις και καλά σημαίες για να το παίζεις ανθρωπιστής. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή μίλησες και για τα θέματα της παιδείας. Σε σχέση με τα νομοσχέδια που φέρνουν οι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, το ένα μετά το άλλο, και μιλάω κυρίως για την αλλαγή του φύλου από τα 15 έτη, είτε με την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών και την επιβολή του μαθήματος της θρησκειολογίας, αλλά και αυτό έτσι για τις έμφυλες ταυτότητες. Τι αλλαγές συνιστούν όλα αυτά, Ραχίλ? Δεν καταστρέφουν την ιδιοσυστασία του Έλληνα, της ελληνικής οικογένειας, των ηθών, των παραδόσεων της θρησκείας μας? Είναι φανερό ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μονικά σύνδρομα και μίσος απέναντι σε οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό των Ελλήνων, σε οτιδήποτε αφορά τα ήθη και τα έθιμά μας, ότι μισούν και τις σημαίες και βέβαια έχουμε δει ποιες είναι οι απόψεις τους, οι ακραίες, οι εθνικομηδενιστικές για τα θέματα θρησκείας και παιδείας και πατρίδος. Όποιος δε πει ότι εγώ αγαπώ την πατρίδα μου δέχεται επιθέσεις ως φασίστας, τον κατατάσσουν στην πλευρά των χρυσαυγητών και αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι φασίστες όλων των εποχών, πρέπει να σου πω. Εγώ έχω αρνηθεί να διδάσκεται το παιδί μου στην Πέμπτη Δημοτικού το βιβλίο των θρησκευτικών. Επιμένω και βάζω στην τσάντα το παιδιού μου το παλιό βιβλίο των θρησκευτικών. Αρνούμε σε ένα μικρό παιδί που δεν έχει ακόμα διδαχθεί το ίδιο του το θρήσκευμα να διδάσκεται ένα που είναι και δεν είναι ούτε καν βιβλίο θρησκευτικών, πρέπει να σου πω αυτό, που να δείχνει τουλάχιστον όλα τα θρησκεύματα στα παιδιά σωστά όπως πρέπει να κάνουν. Αλλά είναι κάτι σαν τετράδιο εργασιών, στο οποίο μέσα σε αυτό λέει ότι ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Δηλαδή δεν έχει καν τις διαφοροποιήσεις για να μπορούν. Άλλωστε τα παιδιά της Πέμπτης Δημοτικού που κάνουν τα θρησκευτικά ή της Τρίτης δεν μπορούν ακόμα να διαμορφώσουν απόψεις. Αυτά μπορούν στο γυμνάσιο και το λύκειο σιγά σιγά εφόσον διδαχτούν το χριστιανισμό, αφού είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και είναι επικρατούσα θρησκεία, μετά να διδαχτούν φυσικά και τα υπόλοιπα θρησκεύματα, ποιες είναι οι διαφορές ενός μουσουλμάνου από έναν χριστιανό, τι πρεσβεύουν ακριβώς, του βουδισμού, του ινδουισμού και όλων των θρησκευμάτων που υπάρχει. Και έτσι ένας ελεύθερος άνθρωπος να επιλέξει όποια θρησκεία θέλει, όπως προτάσει και το ίδιο το Σύνταγμα και η ίδια έτσι, η θρησκεία μας. Αυτό γιατί δηλαδή το Σύνταγμα δεν το παραβιάζουν, Ραχίλ? Το παραβιάζουν κατάφορα αυτό. Εγώ πρέπει να σου πω ότι στέλνω και τα παιδιά μου στο κατηχητικό. Θεωρώ ότι πρέπει, ότι θα μπορούσε συνεργασία με την Εκκλησία και τη Μητρόπολη, οι εκκλησίες, όπως είδαμε κάτι παιδάκι αφού το είπαμε για την παιδεία, ότι τρία παιδιά δημοτικού σε ένα ορεινό χωριό των Ιωαννίνων, τα διδάσκει επειδή δεν έχουν ακόμη δάσκαλο ο παπάς του χωριού. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, γιατί όχι, θα μπορούσαν και αυτό το μάθημα, αυτό το να το μαθαίνουν στο κατηχητικό. Δεν είναι κακό. Αυτό δηλαδή. Εγώ κάθε Σάββατο στέλνω τα παιδιά μου στην Ενωρία που οργανώνει μαθήματα οι οποίοι είναι θεολόγοι, πρέπει να σου πω, και μαθαίνουν πράγματα για, για το θρήσκευμά τους. Ο Καμένος, τι ρόλο παίζει σε αυτήν την ιστορία? Γιατί αυτό τα απομακρύνει και από άλλα πράγματα τα οποία και τους δίνει, γιατί κάνουν και παιχνίδια, δεν είναι δηλαδή ένα. Άρα θα μπορούσαν τη θρησκεία σε συνεργασία με την Μητρόπολη και την Εκκλησία να πηγαίνουν παιδάκια το Σάββατο και να διδάσκονται και πράγματα που αφορούν το θρήσκευμα και την Εκκλησία. Όποιος δεν θέλει. Μπορεί, ξέρεις, να δεν έχει ενοχληθεί ποτέ από Έλληνα οποιοδήποτε. Ζούμε πάρα πολλά χρόνια αρμονικά και στη Θράκη με τους μουσουλμάνους.
Δεν υπήρξε έτσι επεισόδιο, θεωρώ, τόσα χρόνια που γνωρίζω επίθεσης Έλληνα έτσι απέναντι, εκτός αν υπήρχαν ακραία φυσικά περιστατικά που είναι καταδικαστέα και δεν νομίζω κανένας Έλληνας να τα επικροτεί. Άρα δεν νομίζω εγώ ότι υπήρχε κάποιο θέμα. Τα θέματα τα δημιουργούν και όλες αυτές τις προστριβές οι ίδιοι με τις ακραίες αυτές θέσεις, γιατί τσιγκλάνε το θρησκευτικό και εθνικιστικό αίσθημα, το πατριωτικό μάλλον αίσθημα, γιατί ο εθνικισμός είναι αρνητική έννοια των Ελλήνων. Και το κάνουν επίτηδες, γιατί το έχω πει ξανά, ότι ο στόχος τους δεν είναι μόνο η φαρπαγή όλης της χώρας, η φαρπαγή του πλούτου και του μέλλοντος και των ασημικών της χώρας, αλλά είναι κάτι πιο πέρα, που είναι σχεδιασμένο από το Διεθνές Διευθυντήριο, το οποίο υπηρετούν Τσίπρες, Καμένοι και όλοι αυτοί, το οποίο είναι η εξαφάνιση του ελληνισμού. Γι' αυτό έχουν στοχεύσει, και τα είχε πει και ο μακαριστός ο Χριστόδουλος. Είχε πει προβλέψει, τα είχε προβλέψει. Τα είχε προβλέψει και είχε πει σε μια μεγάλη ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχει στο YouTube, αν τον ακούσει κανείς, θα δει το 1998, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έλεγε ότι ετοιμάζουν γενική έφοδο και να ετοιμάζεστε οι Έλληνες να προστατεύετε τα ιερά και τα όσια της πατρίδος μας, γιατί θα κάνουν γενική έφοδο στη χώρα. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ πρικισμένος, πολύ πνευματικός. Και λείπει από την Ορθοδοξία. Από την Ορθοδοξία μας. Λείπει πολύ. Είναι μεγάλη απώλεια αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε απώλεια και από πνευματικό και θρησκευτικό ηγέτη. Δεν υπάρχουν ακαδημαϊκοί, δεν υπάρχει έτσι μορφωμένος κόσμος διανόησης που έπρεπε να υπάρχει. Ακόμη και σε αυτά τα επίπεδα έχουν εκφυλιστεί. Μας λείπουν οι Ρίτσι, μας λείπουν οι Παλαμάδες, μας λείπουν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς δεν ζουν. Αλλά και στη θρησκεία έχουμε μεγάλο και σοβαρό έλλειμμα θρησκευτικού ηγέτη, γι' αυτό αλωνίζουν. Και βλέπουμε ότι γενικά υπερασπίζονται άλλα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του ποιμνίου και του λαού. Για πες μου κάτι, Ραχίλ. Ο Καμένος, ο οποίος εμφανίζεται χριστιανός Ορθόδοξος, ο οποίος φυλάει και το χέρι του μακαριωτάτου, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει να γίνονται τόσα σε βάρος της Ορθοδοξίας μας και να συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση Τσίπρα, αν λάβουμε δε υπόψη ότι είχε πει ότι στον Αρχιεπίσκοπο ότι είμαι έτοιμος να ρίξω την κυβέρνηση αν μου το ζητήσεις. Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά είναι υποκριτικά. Εγώ θεωρώ ότι το μόνο Θεό τον οποίον προσκυνάει και ο συγκεκριμένος και όλοι είναι ο Θεός των Αργυρίων. Γιατί αυτοί είναι που για τα Αργύρια σταυρώνουν κάθε μέρα τον ελληνικό λαό. Ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ο οποίος πρέπει να σου πω του είχα χαρίσει και μία εικόνα της Παναγίας που είχα πάρει το μετέωρα σε κάποια έτσι Χριστούγεννα που είχα επισκεφτεί την περιοχή. Και του είχα πει ότι να σου δίνει δύναμη, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά. Αυτά γινόντουσαν βέβαια το 2014, εκεί σου μιλώ, πριν γίνουν τα γεγονότα, όλα αυτά και συμβούνε. Και πάντα να παίρνεις δύναμη από την Παναγία, γιατί είχε μία έτσι αγάπη προς την Παναγία και τη συνείδηση προς κοινά. Δεν ξέρω τώρα αν το κάνει αυτό ή αν θα έχει μούτρα να μπορεί, ας πούμε, να προσκυνά την Παναγία. Ο καθένας μας θα απολογηθεί και απέναντι στο Θεό, νομίζω. Και το είχε πει και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και μάλιστα το έδειξε και με το έργο του και με την ζωή του, ότι στην ουσία σταυρώθηκε για 30 αργύρια. Σταύρωσαν δηλαδή τον Ιησού Χριστό για 30 αργύρια, έτσι σταυρώνουν νομίζω και τον λαό. Έχουν το Θεό μαμονά, που έλεγαν κάποιοι. Ο κύριος Καμένος είναι διαρκώς στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, πότε με την... στο εξωτερικό και με τα χρήματα τα οποία έδωσε και τώρα με το θέμα της πώλησης των όπλων αυτών των εξοπλισμών στη Σαουδική Αραβία μέσω μιας ιστορίας περίεργης και έστειλε μάλιστα και τον ταξίαρχο ναι, να φρουρείται. Τι αίσθηση σου δίνει αυτή η ιστορία? Πρόκειται για σκάνδαλο το οποίο θα προχωρήσει ή θα θαυτεί όπως και τα υπόλοιπα? Θα θαυτεί όπως και τα υπόλοιπα, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει απόλυτη προστασία από το Μαξίμου. Με το που βγήκε το μεγάλο σκάνδαλο με τα βλήματα τα οποία θέλει να πουλήσει στη Σαουδική Αραβία, η οποία βομβαρδίζει την Ιεμένη και παιδιά. Οι βόμβες αυτές είναι έξυπνες βόμβες και τα βλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κιτ και έχουν χτυπήσει στο παρελθόν και αμάχους. Χρησιμοποιείται για άμαχο πληθυσμό. Άρα από τη μία έχουν τον μικρό αμύρ που του δίνουν την ελληνική σημαία και το παίζουν ανθρωπιστές και από την άλλη πουλάνε βλήματα προκειμένου να βομβαρδίζουν τη χώρα του Αμύρ και του κάθε Αμύρ, που αναγκάζεται να γίνει πρόσφυγας και να έρθει στη χώρα μας, επειδή βομβαρδίζουν την πατρίδα του. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία φάσκουν και αντιφάσκουν, είναι πολύ υποκριτικά, και αν μη τι άλλο δεν μπορείς να πουλάς την Ελβό,
να την πουλάς μπιρ παρά σε Τούρκους, μέσω της Paramount Group, δηλαδή της εταιρείας, η οποία έχει πίσω την Aselsan, έχει σαν δηλαδή, θυγατρική της εταιρεία την Aselsan των Τούρκων, και από την άλλη να λες ότι εγώ εξάγω βλήματα. Μάλιστα έμαθα ότι έχουν κάνει τόσο τραγικά λάθη στα θέματα εξωτερικής χειρισμού, εξωτερικής πολιτικής, που η Τουρκία υπέγραψε και συμφωνίες με τη Ρωσία για εξαγωγή σε αυτήν με μελιτζάνες, ντομάτες και ρόδα. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης που αποτελεί τη βάση ανάπτυξης μιας οικονομίας, κακά τα ψέματα. Είμαστε κατά βάση μια αγροτική και τουριστική χώρα. Πονάνε οι αγρότες, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα μπορούσαν με νέες καλλιέργειες, αφού θέλουν ανάπτυξη, να ενισχύσουν τις καλλιέργειες αναπεριοχή, δηλαδή χαράζοντας μια έρημη αγροτική πολιτική, μια ΚΑΠ, την οποία εδώ και χρόνια ακούμε και δεν βλέπουμε, ώστε αναπεριφέρεια της χώρας και με βάση των εδαφολογικών στοιχείων, δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλούς επιστήμονες και γεωπόνους και πανεπιστήμια και ανθρώπους που γνωρίζουν, προκειμένου να χαραχθεί αυτή και με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και περιφέρειας να βοηθήσουν νέους αγρότες, να βάλουν νέες καλλιέργειες για να εξάγουμε εμείς ντομάτες, μελιτζάνες και ρόδα. Ραχίλη, να πάμε σε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό, μάλλον μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε γιατί έχω μερικές σημαντικές ακόμα ερωτήσεις να σου κάνω. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ο ανεξάρτητος παρατηρητής και ο Μάκης Βραχιολίδης, έχοντας κοντά του την Ραχίλ Μακρύ, την πρόεδρο του Μετόπου Νίκης. Ραχίλ, να σε ρωτήσω για το διπλωματικό επεισόδιο το οποίο έχει δημιουργηθεί χθες με την Ρωσία και που δεν έδωσε την βίζα για να πάνε στο εξωτερικό και εκεί στην Ρωσία και να συμμετάσχουν, διότι οι δικοί μας απέτησαν, λέει, να φύγουν αξιωματούχοι της Ρωσίας, οι οποίοι είχαν καταγωγή από την Κριμαία. Βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσίπρας, αν θυμάσαι, επισκέφτηκε τον φασίστα, που ίδιος ονόμαζε φασίστα και βγάζαν δελτία τύπου από το ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργό, ας το πω, πρόεδρο της Ουκρανίας. Όλες αυτές οι κινήσεις, και αυτό έγινε μία μέρα μετά την επίσκεψή του και το προσκύνημά του στον Ρότσιλτ στο Παρίσι, με το προεδρικό αεροσκάφος που έκρυβε και με ποιον συνάντησε μέσα στην εταιρεία του, του Ρότσιλτ, ο οποίος είναι και το διεθνές διευθυντήριο, όπως γνωρίζεις, και κινεί όλα τα νήματα όλου του κόσμου, γιατί κατέχει όλο το χρήμα και ακόμη και τη ΦΕΤ. Άρα όποιος κατέχει το χρήμα, όπως έλεγαν και παλαιότερα, είναι αυτός που κατέχει όλο τον κόσμο. Αυτό το οποίο έγινε με τη Ρωσία είναι τραγικό, δημιουργεί πολλά προβλήματα στη χώρα. Είναι μια τακτική που ξεκίνησε και από την προηγούμενη κυβέρνηση, που έκαναν τα πάντα προκειμένου να καταστρέψουν τις σχέσεις με τη Ρωσία. Όμως η Ρωσία μόνο από τις γούνες, τις εξαγωγές και τα προδάκινα ήταν ένα εισόδημα στη χώρα μας πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τις γούνες, το γνωρίζω λόγω της εκλογικής μου περιφέρειας που είναι κοντά στην Καστοριά και τη Σιάτιστα. Η Κοζάνη που έβγαζε γούνα. Κατέστρεψε δηλαδή και το πιο σημαντικό, κατέστρεψε τα ροδάκινα, τα οποία τα πήρε η Τουρκία βασικά. Δηλαδή στην ουσία τα πηγαίνουν στην Τουρκία σε τελάρα λευκά χωρίς τα μπελάκια. Και από εκεί φεύγουν, μπιρ παρά βέβαια τα δίνουμε, και από εκεί τα πουλάει και να μεταπουλά ως τουρκικά, με τουρκικά τα μπελάκια η Τουρκία στη Ρωσία. Και σου είπα επίσης ότι έκλεισαν μια πολύ μεγάλη συμφωνία οι Τούρκοι. Και επίσης να ξέρεις ότι οι Τούρκοι και στον τουρισμό, επειδή οι Ρώσοι είναι πολύ καλοπληρωτές, είναι πολύ ψηλός τουρισμός, εδώ έδιναν βίζες με το σταγονόμετρο, χρειαζόταν 6 μήνες και πάρα πολλά χρήματα για μια οικογένεια να έρθει για διακοπές, ενώ η Τουρκία έδινε με τσάρτερ πτήσεις, με πάρα πολύ χαμηλό κόστος, με μπόνους και με μηδενικό κόστος βίζας που έβγαζαν οι Ρώσοι για διακοπές μέσα σε μία μέρα. Για πες μου σύντομα, αυτό τι άλλες σοβαρές συνέπειες στην εξωτερική μας πολιτική μπορεί να έχει? Δηλαδή μπορεί αύριο μεθαύριο οι Ρώσοι να πούνε ότι αναγνωρίζουμε τα Σκόπια ως Μακεδονία, ή αν γίνει κάποια εξέγερση στη Θράκη να πούνε ότι εμείς εντάξει συμπαριστάμε σε αυτούς που εξεγείρονται εκεί. Είμαστε μόνοι, Μάκη, στην εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς κατάφεραν να μην έχουμε κανέναν σύμμαχο, παραδίδοντας τα πάντα
ανεξέλεγκτα στους πάντες, οι οποίοι πάντα κοιτάνε τα συμφέροντα και αντί να αξιοποιηθούν με έξυπνο τρόπο και με διπλωματικό τρόπο προς το συμφέρον και το όφελος της χώρας μας, που έπρεπε να έχει στρατηγικούς έτσι, συμμάχους πάντα, κατάφεραν να καταστρέψουν και να παραδίδουν και τα πάντα στους Αμερικανούς. Ήδη κάνουν βάση ελικοπτέρων, έχει ζητήσει η Αμερική και έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα έγινε έρευνα και διάσωση από τουρκικά, από το τουρκικό λιμενικό μέσα στα Ήμια. Άρα καταλαβαίνεις γιατί πήραν άδεια από το ΝΑΤΟ. Ήδη παίρνουν χρήματα οι Τούρκοι για τους πρόσφυγες, ενώ στην ουσία οι πρόσφυγες βρίσκονται στην Ελλάδα. Έχουν πάρει τεράστια ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτό σημαίνει δυστυχώς ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είναι πάρα πολύ δύσκολος παίχτης και μεγάλος παίχτης που διαχειρίστηκε άψογα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας για λογαριασμό της χώρας, κάτι το οποίο δεν έκαναν οι δικοί μας κάνοντας τραγικά λάθη. Φυσικά ξέρεις ότι είναι πάντα σύμμαχοι των Αλβανών. Το γνωρίζεις αυτό, ότι, ναι, ναι, ότι εμείς είμαστε ένα κράτος με τέτοια γεωγραφικά όρια και σύνορα τα οποία έχουμε θέμα με τους Αλβανούς που έχουν τέτοιες διαθέσεις εναντίον της χώρας. Που και το ίδιο όλας από το ράμα που αυτή τη στιγμή δημιουργεί προβλήματα στη Χιμάρα. Βεβαίως, ναι. Θέλει η Χιμάρα που δεν βγήκε να κάνει ούτε μία ανακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ελληνικό, και ο κύριος Κοντζιάς, ο οποίος είναι άφαντος μαζί με τον κύριο Κουίκ, πρέπει να σου πω. Άφαντοι υπήρξαν όταν τα Σκόπια απέτησαν μέσα, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή έγινε, την ομάδα χάντμπολ γυναικών που έπαιζε με τη σκοπιανή ομάδα με μπλουζάκια Μακεδονία και τιμωρήθηκε η ελληνική ομάδα που αρνήθηκε να παίξει, ενώ αυτοί αρνήθηκαν να βγάλουν τα μπλουζάκια και έτσι έγινε αποδεκτή από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Χάντμπολ, και εκεί δεν έβγαλαν πάλι και έγινε τσουμουδιά και δεν έβγαλαν ούτε μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, ένα διάδικο. Αφού αναγνωρίσαν την Τουρκική Ένωση Θράκης τώρα, εδώ η δική μας. Καλά, ναι. Αυτό είναι η μεγαλύτερη προδοσία όλων των εποχών, γιατί πρόκειται για εκχώρηση καθαρά εθνικής κυριαρχίας. Στην ουσία παραχώρησαν την Θράκη στους Τούρκους, γιατί η αναγνώριση των τουρκικών ενώσεων της Θράκης είναι στην ουσία αναγνώριση ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και φάνηκε, γιατί την επόμενη μέρα ψήφισε της τροπολογίας από έναν τεράστιο αριθμό βουλευτών, μεταξύ των οποίων είναι και η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το Ποτάμι, έτσι όλοι αυτοί. Την επόμενη μέρα πήγανε στην Άγκυρα οι τουρκικές ενώσεις της Θράκης, και πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 1.000 τέτοιες ενώσεις μόνο στη Γερμανία. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και καταλαβαίνεις ότι οι διεκδικήσεις αργότερα θα γίνουν όπως έγιναν στη Σερβία, η οποία κάποια στιγμή έγινε το ίδιο σχέδιο και ξεσηκώθηκαν, και η μειονότητα εκεί ήταν πολύ μεγαλύτερη και είπαν ότι εμείς είμαστε περισσότεροι, αλλά εμείς έχουμε δικαιώματα, και είδαμε τι έγινε ακριβώς στη Σερβία και πώς την διαμέλυσαν. Θα ζητούν και από πάνω από την Αλβανία. Εν τω μεταξύ έχουμε ένα στράτευμα στην ουσία αποδεκατισμένο, έχουν καταργήσει το πρώτο και δεύτερο σώμα στρατού και όχι μόνο. Βλέπουμε ότι στα μαχητικά αεροσκάφη, ένα άλλο σκάνδαλο με τα F-16 και το τι έγινε στην Αμερική, όπου αποκάλυψε ο Τραμπ ότι υπήρχε συμφωνία για να γίνει αναβάθμιση, χωρίς θεωρώ να χρειάζεται, όπως είπαν και οι πτέραρχοι, τουλάχιστον και οι ειδικοί, για τα τρίτης γενιάς μαχητικά, ενώ με αυτά τα χρήματα αγοράζαμε καινούργια μαχητικά, που θεωρώ ότι είναι και καλύτερο να αγοράσεις καινούργια μαχητικά από το να πας να μοντάρεις τρίτης γενιάς μαχητικά, όταν έχεις απέναντι αυτούς οι οποίοι παράγουν και συμπαράγουν F-35. Και έχουν ένα τεράστιο στόλο από υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη. Και βέβαια, καταλαβαίνεις ότι δεν μιλάς. Για ποιο λόγο να τα πάρεις και τα F-16, να αναχαιτίζουν οι άνθρωποι δίνοντας τη ζωή τους, για ποιο λόγο? Για να υπερασπίζονται και καλά τα σύνορα της πατρίδος στον αέρα, όταν μέσα στη θάλασσα, κάτω στα Ήμια, γίνονται μέχρι και έρευνες διάσωσης ελεύθερα από τους Τούρκους? Αυτό είναι τραγικό. Δεν μπορεί κάτω στη θάλασσα να μπαίνουν οι Τούρκοι να λωνίζουν με τις τουρκικές φρεγάτες και εσύ να λες ότι αναχαιτίζω από πάνω τα τουρκικά μαχητικά. Έχει δίκιο, τα παραδώσαμε όλα. Ραχίλ, να μιλήσουμε λίγο. Ακούς, Ραχίλ? Ναι. Βεβαίως ακούω. Τα παράδοσα είναι αυτοί, όχι εμείς. Θέλω να μου πεις και 2 λεπτά για το κόμμα σου, το δικό σου, το μέτωπο νίκης. Τι διαφορετικό έχει, μιλάω σε σχέση και με τα άλλα αντιμνημονιακά κόμματα, γιατί υπάρχουν και άλλα, έτσι. Βεβαίως. Και θέλω να μου πεις τι το ξεχωριστό έχει, και μια έτσι παραπλήσια ερώτηση, για ποιο λόγο δεν συνεργάζεσαι και με άλλα, ή εκτός αν συνεργάζεσαι και δεν το ξέρω, με άλλα
αντιμνημονιακά κόμματα. Καταρχήν συνεργάζομαι με το Κόμμα Πειρατών Ελλάδος. Συνεργάζομαι με πάρα πολλές οργανώσεις και συλλογικότητες, γιατί το μέτωπο, το λέει και το όνομά του, δεν είναι κόμμα, είναι ένα μέτωπο πολιτών, μέτωπο κινημάτων, οργανώσεων και κομμάτων, το οποίο έχει ένα σκοπό να δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντίστασης, να συναντηθούν δηλαδή άνθρωποι που πέρα και πάνω από ιδεολογικές διαφορές και ιδεολειπτικές διαφορές, τύπου αριστερών, δεξιών και κέντρου, να πολεμήσουμε και να αντισταθούμε σε αυτό που γίνεται. Γιατί μείναμε μόνο ο λαός, ξέρεις, και όχι όλος, δυστυχώς. Και ο λαός είναι, ξέρεις, έχει την ευθύνη του για αυτό το οποίο συμβαίνει και φαίνεται ότι ξεπουλιέται κι αυτός. Άρα λοιπόν μείναμε πάρα πολύ λίγοι στην ουσία και αυτοί οι λίγοι θα πρέπει να υπερασπιστούμε αυτή την πατρίδα. Άρα λοιπόν είναι ένα μέτωπο τέτοιο, μέτωπο πολιτών, δεν είναι κόμμα. Ευελπιστώ ότι μπορεί να γίνει κόμμα, τα κόμματα είναι μια άλλη ιστορία. Θέλουν και χορηγούς και κάποια χρηματοδότηση, όπως καταλαβαίνεις, που δεν υπάρχει. Εμείς στηριζόμαστε και είναι και δύσκολες οι εποχές για να υπάρξει. Και επίσης υπάρχει και στο πρόσωπό μου μια μεγάλη αντιπαλότητα και μεγάλη επίθεση από όλο το σύστημα. Και είναι λογικό, γιατί αφού ενόχλησα όλο το σύστημα και το μηντιακό και το εφοπλιστικό και το πολιτικό. Άρα εδώ θα πρέπει να γίνει ακόμη μεγαλύτερος αγώνας. Δεν σε παίζουν πουθενά, έτσι. Για να συμμετέχει στο μέτωπο πρέπει να έχεις μέτωπο καθαρό. Κανένας δεν μπορεί να μπει στο μέτωπο χωρίς καθαρό μέτωπο. Δεν σε παίζουν πάντως πουθενά, έτσι, κανένα κανάλι. Είναι πάρα πολύ λογικό. Το παράξενο ήταν να δεις ξαφνικά να με παίζουν όλοι αυτοί. Ναι. Είναι λογικό, γιατί εγώ έχω αναδείξει τα μεγάλα σκάνδαλα. Να ξέρεις ότι εγώ έχω τη λίστα Παναμά στα χέρια μου και τα Paradise Papers. Έχω λοιπόν, έχω αναδείξει. Δηλαδή είναι γελίο. Γι' αυτό σου είπα, όταν βγήκε το σκάνδαλο του Καμένου με τη Σαουδική Αραβία, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, την επόμενη μέρα βγήκανε από τις εφημερίδες του Μαξίμου, βγήκε το Paradise Paper με την Μαρέβα Μητσοτάκη. Ναι. Χωρίς να εμφανίσουμε ένα έγγραφα. Εμείς έχουμε τα έγγραφα στα χέρια μας, ξέρουμε ποιοι είναι οι Έλληνες. Έχω και τα έγγραφα με τους 7.000 Έλληνες του Παναμά. Έχω βγάλει την offshore εταιρεία που έχει υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πρωτοκλασάτος. Και έχω βγάλει και τις offshore της μίας λίρας της οικογένειας Καμένου. Και δεν έχει κανένας ενδιαφερθεί για να τα ανεβάσει. Ίσα-ίσα μου κατέβασαν το script όταν ανέβασα την λίστα, την ξανανέβασα και χθες. Εσύ τα ανεβάζεις, Ραχίλ, αλλά η δικαιοσύνη τι κάνει σε όλα αυτά? Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να έχει αθωώσει ουσιαστικά τον Ανδρέα Γεωργίου της Ελστάτ. Βλέπουμε να κάνουν παρεμβάσεις για αθώωση των μελών του ΤΑΙΠΕΔ, να του δίνονται ασυλία. Δηλαδή, μπορεί να ελπίζει ο ελληνικός λαός στην δικαιοσύνη? Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να λέει ότι το μνημόνιο ήταν καλό το πρώτο, δηλαδή αναγκαίο, να δικαιώνει αυτούς που κλέψανε τα λεφτά των ομολογιούχων. Για πες μου, σε παρακαλώ, την άποψή σου. Να σου πω καταρχήν ότι ο Γεωργίου δεν τον δικαίωσαν, ίσως τον καταδίκασαν για το αδίκημα της διαβίβασης των στοιχείων χωρίς να υπάρχει η άδεια. Όχι για το κακούργημα όμως. Όχι για το κακούργημα. Δεν ήταν ακριβώς κακουργήματα, γιατί το συγκεκριμένα δικήματα είχαν πάει. Δεν υπήρχε δικαίωμα πολιτικής αγωγής συμπαράστασης, γιατί δεν δέχτηκε κανένας δικηγορικός σύλλογος να υπερασπιστεί στην ουσία και να βοηθήσει τη Γεωργαντά και το λογοθέτημα. Αποτέλεσμα να πηγαίνουν μόνοι τους ως μάρτυρες. Ήταν πολύ μεγάλος ο αγώνας που δόθηκε και δίνεται από τη Γεωργαντά και το λογοθέτημα. Τους ευχαριστούμε, γιατί αν δεν ήταν, πρέπει να πούμε ότι δεν θα γνωρίζαμε οι Έλληνες όσοι γνωρίζουμε και θέλουμε να γνωρίζουμε. Γιατί υπάρχει και κόσμος, ξέρεις, που θεωρεί δεδομένο ότι ζούμε με δανεικά και ότι όλο αυτό το χρέος το χρωστάμε. Τους έχουν καταφέρει να τους κάνουν την πλήση εγκεφάλου που χρειάζεται. Εμείς λοιπόν, που δεν πιστεύουμε αυτά και ξέρουμε και μπορούμε να τα αποδείξουμε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε για το μεγάλο αυτό αγώνα που δίνουν 8 χρόνια αυτοί οι δύο άνθρωποι και μας έφεραν τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε και να αντιληφθούμε τη μεγάλη απάτη που στήθηκε σε βάρος του λαού μας και σε βάρος της πατρίδος μας, και ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον τα χρησιμοποιήσουν οι επόμενες γενιές προκειμένου να απελευθερωθεί η πατρίδα μας, γιατί η πατρίδα μας κακά τα ψέματα βρίσκεται υπό οικονομική κατοχή. Και οι Έλληνες ζούμε στην ιστορία μας μια πολύ μεγάλη, έτσι, μαύρες σελίδες στην ιστορία, με ένα πολύ μεγάλο καθεστώς και χειράνθρωπους, στους οποίους κινούν έτσι νήματα πολύ σκοτεινά, που θέλουν, όπως σου είπα, να εξαφανίζουν τον Ελληνισμό, όχι μόνο να ξεπουλήσουν την περιουσία, να πάρουν την περιουσία. Η δικαιοσύνη λοιπόν θεωρώ ότι είναι ξεπουλημένη και ελεγχόμενη. Δυστυχώς. Εσύ αισιοδοξείς μετά από όλα αυτά για την πορεία της χώρας μας? Όχι, δεν αισιοδοξώ με αυτά που έχω δει. Θεωρώ όμως ότι είναι καθήκον. Παρόλο, γιατί και οι 300 του Λεωνίδα έπεσαν, παρόλο που γνώριζαν ότι θα πέθαιναν, ότι ήταν αδύνατο να νικηθεί ο στρατός. Είναι θέμα αξιών και αρχών που έχει ο καθένας.
όπως είπαμε, όπως έλεγε και ο Γέρος του Μωριά, και οι πέτρες να προσκυνήσουν, εμείς δεν προσκυνάμε. Εγώ θεωρώ, έτσι είμαι σαν Ραχίλ Μακρύ, θεωρώ ότι υπάρχουν έστω και λίγοι που υπάρχουν, που είναι όπως εγώ και πιστεύουν όπως εγώ, και πρέπει εμείς και έχουμε καθήκον να υπερασπιστούμε την πατρίδα και το λαό μας και τις επόμενες γενιές. Παρόλο που μπορεί να είναι αδύνατον αυτό να φαντάζει, είναι απέναντι σε ένα τεράστιο σύστημα που φαίνεται αδιανόητο να το νικήσει. Κι όμως, και οι πρόγονοι μας πήγαν και στην Αλβανία, ξυπόλοιτοι, και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις εκείνες για να νικηθεί και ο στρατός των Ναζί, έτσι, γιατί καθυστέρησαν και το στρατό του Χίτλερ και τα σχέδιά του, και στην Κρήτη που έγινε η αντίσταση και παντού. Άρα αυτή η αντίσταση πρέπει να γίνει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εμείς έχουμε καθήκον, πατριωτικό καθήκον κάθε Έλληνα, όπως λέει το Σύνταγμά μας, να αντιστέκεται με κάθε τρόπο σε όποιον παραβιάζει το Σύνταγμα, σε όποιον παραβιάζει το πολίτευμα. Είμαστε υποκαθεστώς κατοχής, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όσοι μπορούμε, με όσα μέσα μπορούμε, να, εσύ μου δίνεις για παράδειγμα τη φωνή. Κάποιοι άνθρωποι ακούνε αυτή τη στιγμή τη φωνή μου. Εγώ τους καλώ να αντισταθούμε. Εδώ είναι το μέτωπο νίκης. Όσοι έχουν καθαρό μέτωπο και θέλουν ανιδιωτελώς να παλέψουν για να αφήσουμε αυτά τα που μας άφησαν οι πρόγονοί μας στα παιδιά μας, εδώ είμαστε. Και είμαστε με καλή διάθεση. Έχουμε τις πολιτικές μας πράξεις εμείς. Μνημόνια δεν ψηφίσαμε. Παράδοση της πατρίδας δεν επιτρέψαμε. Και Ραχίλ Μακρύ, πολιτικά. Γι' αυτό σε κάλεσα και στην εκπομπή, γιατί ξέρω ότι είσαι πατριώτησα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για τη συμμετοχή σου στην πρώτη μου εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους φίλους και τις φίλες που ήταν μαζί μας. Θα είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα και τις επόμενες Τετάρτες να τα λέμε από κοντά. Ευχαριστώ και πάλι, φίλοι Ραχίλ. Λοιπόν, ψηλά τις καρδιές σας, έτσι, που λένε, ψηλά το κεφάλι, Έλληνες. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά εύχομαι για σήμερα. Επίσης. Γεια σας, φίλες και φίλοι.